Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε πεντανόστιμο κόκτα ψιού. Σε ένα λίτρο γάλα διαλύουμε 2 αυγά, 120 γραμμάρια νιζεστέ . Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Σουρώνουμε το μείγμα με το γάλα. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με 50 γραμμάρια βούτυρο και 3 βανίλιες. Την σκεπάζουμε με βράνι και την αφήνουμε να κρυώσει. Την βάζουμε για 3 ώρες στο ψυγείο. Σπάμε 5 αυγά. Ρίχνουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη και χτυπάμε να αφρατέψουν. Προσθέτουμε 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 10 γραμμάρια μπέκιν, 2 βανίλιες και δουλεύουμε να γίνουν χυλός. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Τον μοιράζουμε σε 2 φόρμες 28 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για περίπου 15 λεπτά. Χτυπάμε 200 ml κρύα κρέμα γάλακτος να γίνει σαντιγή. Ρίχνουμε την κρύα κρέμα και ανακατεύουμε να αφρατέψει. Χρησιμοποιούμε ένα κρύο παντεσπάνιο ως βάση. Απλώνουμε την κρέμα. Τοποθετούμε το άλλο παντεσπάνι και βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Σε μπεν μαρί λιώνουμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα μαζί με 200 ml γάλα. Απλώνουμε την κρύα γκανάζ πάνω από το γλυκό και αφήνουμε για μισή ώρα στο ψυγείο. Προαιρετικά διακοσμούμε με νυφάδες σοκολάτας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!